Λοιπόν, Φίλιππε, πώς είδες πρώτα απ' όλα την εμφάνιση της ομάδας σου σήμερα? Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είναι μια δύσκολη έδρα και παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα. Φέτος, παρόλο που όπως είπες, έχουν χαμηλό μπάζετ, κάνουν εξαιρετικές εμφανίσεις, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είχαν full roster ασχέτως από τις απώλειες. Οπότε εμείς ήρθαμε συγκεντρωμένοι, μείναμε πιστοί στο πλάνο μας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και στις καλές στιγμές και στις κακές στιγμές που μας κάνανε ένα run 8-0 στην αρχή του 4ου δεκαλέπτου. Όπως είπες μετά όμως μείναμε παρόλα αυτά συγκεντρωμένοι, βγάλαμε τις άμυνες μας, είχαμε καλό διάβασμα στην επίθεση και έτσι βάλαμε και μεγάλα σούτ, η αλήθεια να λέγεται, που μας έδωσε αυτό το προβάδισμα το 15 που είμαστε στο τέλος. Το κλειδί για σένα ήταν η ψυχραιμία, τι ήταν το κλειδί στο τέλος της ημέρας, έτσι με τη δική σου γνώμη? Για μένα προσωπικά. Θεωρώ το κλειδί για την ομάδα σου για να φτάσει στην νίκη. Ποιο ήταν το κλειδί, έτσι, αν το κωδικοποιήσουμε ξεκάθαρα? Εντάξει, σε αυτή τη χρονιά βρεθήκαμε σε παρόμοιες καταστάσεις. Κάποιες φορές δεν τις διαχειριστήκαμε σωστά, όμως βλέπουμε ότι μαθαίνουμε από αυτές. Και αυτό φάνηκε μέσα στο επίπεδο, η ψυχραιμία όλων μας, η σωστή διαχείριση του χρόνου. Μας έδωσε αυτό το συν στο τέλος προκειμένου να πάρουμε την νίκη. Εσύ πώς νιώθεις πλέον με τη φανέλα του Κεραυνού? Έχεις πλέον, νομίζω, είναι η τρίτη σου σεζόν στο Στρόβολο. Αυτό που λέω πάντα όταν περιγράφω παιχνίδια του Κεραυνού είναι ότι αν και είσαι 21, παίζεις λες και είσαι βετεράνος. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Εσύ πώς νιώθεις πλέον με το ρόλο σου στην ομάδα, που έχεις ρόλο ηγετικό? Εντάξει, τώρα ηγετικό δεν ξέρω. Εγώ η δουλειά μου είναι στο παρκέ επιθετικά και αμυντικά να δίνω το 100%. Ξεκινώντας από την άμυνα, έχω πολύ καλούς βετεράνους όπως ο Σάιμον και τον Νίκο που καθημερινά μαθαίνω από αυτούς και με συμβουλεύουν. Οπότε πιστεύω γι' αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω αυτή την ομάδα εξέλιξη. Χάρη σε αυτούς που είναι δίπλα μου, βοηθάνε, συν τους προπονητές μου που με καθοδηγούν καθημερινά. Μιας και σε έχω δίπλα μου και η Cita Vision ετοιμάζεται σε 2 εβδομάδες για το παιχνίδι της Κύπρου με τη Βοσνία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Θέλω να σε ρωτήσω 2 γρήγορες ερωτήσεις για την εθνική. Θα κερδίσουμε τη Βοσνία? Θέλεις τον κόσμο δίπλα σου στο μάτσο του Ελευθερία εδώ δίπλα? Πάντα λέω γιατί όχι. Μπάσκετ είναι, μια μπάλα είναι, θαύματα γίνονται. Το ξέρουμε, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Έχουμε μπει στην τελευταία φάση των προκριματικών. Οπότε αρχικά να ζητήσω τη βοήθεια του κόσμου να παρευρεθεί στο γήπεδο. Κάνουμε και η Ομοσπονδία και εμείς μια μεγάλη προσπάθεια. Οπότε θα θέλαμε τη στήριξη του κόσμου προκειμένου, όπως είπα, γιατί όχι να πάρουμε την νίκη. Μου άρεσε που κοίταξες και την κάμερα, έτσι, για να στείλεις το μήνυμα. Και τελευταία ερώτηση, ό,τι και να συμβεί στην προκριματική φάση, θα παίξουμε σε 1,5 χρόνο στο Ευρωμπάσκετ. Μαντεύω ότι θα είσαι στη 12η της Εθνικής τότε. Χτύπα ξύλο να έχεις υγεία. Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τον Νίκα Λάθη που θα παίξουμε με την Ελλάδα? Γιατί όχι, δεν φοβάμαι κανένα. Οπότε έχουμε χρόνο βελτίωσης, περιθώριο βελτίωσης. Οπότε απλά μπορώ να πω ανυπομονώ γι' αυτό το συμβάν.